Κατά τη δική μας άποψη, η αρμοδιότητα ανήκει στην περιφέρεια και την έχουμε εκφράσει και εγγράφως. Πιστεύουμε ότι ο δρόμος είναι επαρχιακός και ακόμα περαιτέρω η αρμοδιότητά μας στους επαρχιακούς δρόμους δεν εκτείνεται μέχρι το σημείο της αποκατάστασης μιας τέτοιας βλάβης. Όμως η περιφέρεια έχει διαφορετική άποψη και στο ζήτημα με κάποιες τελευταίες πληροφορίες που έχω επιφυλάξει περί του επαρχιακού, αλλά και με το αν είναι από τις βλάβες εκείνες του επαρχιακού που ανήκουν στην αρμοδιότητά τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα ξεκινήσουμε άμεσα, αφού πρώτα σιγουρέψουμε και εγγράφως αυτή την τελευταία εκδοχή που σας είπα εκ μέρους της περιφέρειας, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι μια εξέλιξη των τελευταίων ωρών και κάποια από αυτά είναι σε επίπεδο συνεννοήσεων προφορικών. Αφού εν πάση περιπτώσει έχουμε την κατηγορηματική θέση της περιφέρειας, θα ξεκινήσουμε άμεσα τις μελέτες και εν συνεχεία τις εργασίες για την αποκατάσταση. Θέλει κάποιο χρόνο, γιατί απαιτεί και εκ μέρους μας ενέργειες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα σύντομες και αφορούν να εκπονήσουμε τη μελέτη και να κατασκευάσουμε το έργο. Γιατί οι μελέτες τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν, θα αντιμετωπίζουν συνολικά το ζήτημα όπως έχει ζητήσει και ο Φόβη ή μόνο το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί? Όταν λέτε συνολικά, θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της αποκατάστασης του τυχείου και του δρόμου. Στο πλαίσιο της ευθύνης σχετικά με τον δρόμο. Μάλιστα. Πόσο χρόνο εκτιμάτε ότι μπορεί να πάρει η εκπόνηση της μελέτης? Η μελέτη θα είναι σύντομη, δεν θα είναι χρονοβόρα. Χρηματοδοτήσεις, τα χρήματα από πού θα βρεθεί για να γίνουν? Δεν υπάρχει. Το ξέρετε, εσείς το ξέρει όλοι. Ότι είναι περιορισμένα τα χρήματα που υπάρχουν στη ΣΑΤΑ, είναι αβέβαιες αν θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από άλλους πόρους και ενώ από Υπουργεία για την αποκατάσταση όλων αυτών των ζημιών των υποδομών που έχουν πάθει με τις τελευταίες πλημμύρες. Βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης και αναζήτησης από τους κεντρικούς πόρους. Είδαμε. Πόσα χρήματα εκτιμάτε ότι θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του προβλήματος? Του συγκεκριμένου προβλήματος είχα δώσει αρχικά μια εκτίμηση 50 με 60.000. Αλλά όχι, δεν ισχύει. Δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι παραπάνω. Για ποιο λόγο? Είναι η έκταση του προβλήματος μεγαλύτερη? Ναι, είναι η έκταση του προβλήματος μεγαλύτερη και είναι και δύσκολο το σημείο.